Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είχαμε κερδίσει με την ΑΕΚ 31 χρόνια στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια το 1990. Πάμε να καλησπερίσω τον συνεργάτη Αλέκο Καρίτσα. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, σε ακούω τις δικές σου σκέψεις, τα δικά σου σχόλια για τη μεγάλη νίκη του Μπαζιάννενα χθες επί της ΑΕΚ με 0-2. Πρόκειται για πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη, ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Μπορώ να πω ότι από αυτό το αποτέλεσμα ουσιαστικά δεν κοιμήθηκαν οι περισσότεροι γιαννιώτες από τη χαρά τους. Και αυτό ήταν πολύ καλό που συνέβη, γιατί το προηγούμενο αποτέλεσμα με το Ολυμπιακό πάλι δεν κοιμηθήκαμε από τη στενοχώρια μας. Τώρα μας το ανταπέδωσε η ομάδα και πραγματικά είμαστε σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση, γιατί για πρώτη φορά η ομάδα πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει. Δυστυχώς μέχρι τώρα παίζαμε μπάλα, φτάναμε μέχρι τη βρύση, αλλά νερό δεν πήραμε. Αυτή τη φορά δεν ήπιαμε νερό, ήπιαμε δροσερό νερό, το οποίο μας έδωσε δυνάμεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Βλάση, ο Παζιάννα σε αυτόν τον αγώνα έδειξε πραγματικά μια ομάδα που χαίρεσε να την παρακολουθείς και να τη βλέπεις. Μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει εξαιρετικές δυνατότητες και ένα προπονητή που είναι, μπορώ να πω, πολυτέλεια πλέον για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο για την ικανότητα την οποία έχει να διαχειρίζεται τον αγώνα. Δυνατός πολύ. Ναι, ο Γιάννης είναι πάντα διαβασμένος. Στείνει την ομάδα εξαιρετικά. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό χαρακτήρα και το κυριότερο, ένα προπονητή ο οποίος έχει μια φιλοσοφία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Χθες, στον αγώνα με την ΑΕΚ, τόλμησε πράγματα που δεν μπορούσε να τολμήσει κανένας προπονητής. Έκανε σημαντικές αλλαγές και απέδειξε ότι το ρόστερ είναι πάντοτε έτοιμο και ικανό. Οι αλλαγές που έκανε στην εντεκάδα ουσιαστικά δεν τις περίμενε κανένας. Παίχτες όπως ο Οικονομόπουλος, που ήταν ουσιαστικά σε δεύτερο ρόλο, εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές, έδωσαν ελπίδες για το μέλλον. Και επίσης ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ένας πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, πρόκειται για μια εξαιρετική μεταγραφή. Ναι. Είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ρωσίας, ο Λοντίγκιν, έδειξε πραγματικά ένα εξαιρετικό πρόσωπο και έδωσε μια πολύ μεγάλη σιγουριά στην ομάδα. Αυτό είναι η σιγουριά, η σιγουριά που δίνει ο τερματοφύλακας. Ναι. Δεν θέλω να απαξιώσω τον προηγούμενο τερματοφύλακα της ομάδας του Χουτεσιώτη. Μια χαρά ήταν, αλλά εδώ τώρα έχουμε διαφορά επίπεδου όμως, έτσι. Έχουμε διαφορά κατηγορίας. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα με εξαιρετικά μεγάλες παραστάσεις. Έχει αγωνιστεί σε παγκόσμια, σε κύπελα ευρωπαϊκά. 11, πόσες συμμετοχές έχει, 11 συμμετοχές στην Εθνική Ρωσία. Δηλαδή η προσωπικότητά του και μόνο βοηθάει την ομάδα με την παρουσία του. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Για πάμε μπροστά. Κερδίσαμε την ΑΕΚ, πάμε μπροστά. Τώρα πρέπει να, για να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή τη νίκη και να νιώσουμε περισσότερη σιγουριά, πρέπει να κερδίσουμε τον Ατρόμητο στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα το κύπελλο δεν με πολύ ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, αλλά στο πρώτο παιχνίδι την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Έτσι, εδώ στο Ζωσιμάδες. Είναι ένας σημαντικός αγώνας, Βλάση, γιατί ουσιαστικά τους χρειαζόμαστε αυτούς τους βαθμούς. Ναι. Πήραμε τους βαθμούς με την ΑΕΚ, η οποία ήταν αναπάντηχη. Λογικό θα πρέπει να πάρουμε και τον Ατρόμητο. Δυστυχώς έχουμε αντεσαβαντάζ με την έδρα, με το γήπεδο. Στην ΑΕΚ φάνηκαν οι δυνατότητες των ποδοσφαιριστών μας, γιατί αγωνίστηκαν σε ένα χαλί. Εδώ πέρα θα αγωνιστούν σε ένα βούρκο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με τον Ατρόμητο, αλλά συνήθως αυτά τα γήπεδα ευνοούν τους φιλοξενούμενους που έρχονται εδώ πέρα και παίζουν με το παιχνίδι που παίζουν. Παίζουν πίσω κλειστά. Αλλά εντάξει, ελπίζω να μην βρέξει τις επόμενες μέρες. Δεν έχω δει καιρικές προγνώσεις. Ελπίζω να μην βρέξει τις επόμενες μέρες. Γιατί έχει βρέξει πολύ τώρα. Τι να κάνει και αυτό το γήπεδο. Έχει βρέξει πολύ. Δεκέμβρη, Γενάρη, στα Γιάννενα έχει ρίξει τεράστια ποσά, τεράστιες ποσότητες βροχής. Η ουσία, Βλάση μου, δεν είναι μόνο η βροχή. Η ουσία είναι ότι και ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν άθλιες γηπεδικές εγκαταστάσεις στο βοηθητικό. Εκεί πέρα λοιπόν που θα πρέπει να κάνει προπονήσεις η ομάδα, δεν μπορεί. Ουσιαστικά, Βλάση, η ομάδα το τελευταίο δίμηνο, ζήτημα είναι να έχει κάνει 3 ή 4 προπονήσεις υπό κανονικές συνθήκες. Πάλι καλά που γίνονται αγώνες κάθε Τετάρτη και Κυριακή πλέον, οπότε βρίσκεται σε ετοιμότητα η ομάδα. Από τους αγώνες ουσιαστικά παίρνει προπόνηση. Ωραία, το λες ωραία. Λοιπόν, okay, τι άλλο θα λέγαμε για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που εκτιμάς ότι θα κριθεί? Ο Ατρόμητος δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, έτσι? Καθόλου. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ένα πολύ καλό προπονητή θα μπορούσα να σου πω, αλλά βέβαια όσους αγώνες έπαιξε με τον Γιάννη. Ποιος είναι ο προπονητής του Ιωαννίκη? Είναι ο Κάνατη, ο Αυστριακός. Ωραία. Αλλά όσες φορές έχει παίξει απέναντι από τον Γιάννη και δεν έχει καταφέρει να τον κερδίσει, απέναντίας ο Γιάννης πάντοτε του κάνει ένα πολύ έξυπνο ματ. Ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό και την Κυριακή στους Ζωσιμάδες. Είναι δυνατή ομάδα, ναι, και αυτή. Πιστεύω ότι πάλι σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο θα κριθεί στη δύναμη αλλά και στον πάγκο. Μάλιστα, για πάμε να δούμε συνολικά την αγωνιστική. Λάρισα Βόλος. Να ακούσω προγνωστικά, να ακούσω σχόλια. Λάρισα Βόλος. Σε άλλες εποχές ήταν ένα ντέρμπι. Δεν νομίζω ότι είναι ντέρμπι τώρα. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση η Λάρισα, δύναμη. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι, εξαιρετικά αδύναμη η Λάρισα. Ο Βόλος είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Έχει και διοικητικά προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα παραβλέψει η Λάρισα. Προπονητές έχει αλλάξει 4. Αυτός ο καινούργιος προπονητής κάτι μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω πως είναι τόσο εύκολο. Δίνω φαβορί το Βόλο. Αστέρας Άρης, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Ο Αστέρας θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω και σαν τη μεγάλη έκπληξη. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και αυτός. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ο Αστέρας κέρδισε μέσα στον Όφι χωρίς να είναι καλύτερος. Πλέον δηλαδή μπορεί και κερδίζει και αγώνες χωρίς να έχει πολύ καλή απόδοση. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχει όλα τα προσόντα να τον κερδίσει τον Άρη. Ο Άρης επίσης είναι, φέτος είναι δυνατός. Παναθηναϊκός Λαμία. Εδώ δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ή το ύψος ή το βάθος. Δεν έχει καλή απόδοση, αλλά κερδίζει τώρα τελευταία. Η Λαμία βρίσκεται σε άνοδο. Με τον Γρηγορίου, με τον καινούργιο προπονητή, έχει δείξει πολύ καλά βήματα βελτίωσης. Έχει πάρει και ποδοσφαιριστές. Είναι ικανή να κάνει τη ζημιά πάντως, Βλάση. Με ένα άσοχη θα το έλεγα. Άσοχη. Όφι ΑΕΚ. Βλέπω εδώ δεν έχουμε. Δεν έχουμε ντέρμπι σε αυτή την αγωνιστική. Όφι ΑΕΚ. Όφι έχασε προχτές από τον Αστέρα Τρίπολης. Αδικείται, θα έλεγα, από το αποτέλεσμα. Είχε που ήταν πολύ καλύτερος, αλλά η μπάλα τον τιμώρησε. Η ΑΕΚ έχασε από τον Παζιάννα. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Δεν νομίζω όμως ότι και Όφι έχει περιθώρια να ξαναχάσει και μέσα στην έδρα του. Βλέπω σαν φαβορί, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, τον Όφι. Το χειρότερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει είναι το Χ. Μάλιστα, ΠΑΣ Ατρόμητος το είπαμε, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Ο Πανετολικός, Βλάση μου, δυστυχώς έχει μπλέξει σε πολύ άσχημες περιπέτειες. Ενώ δεν έχει άσχημη ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα τελευταία, στα τελευταία παιχνίδια του Πανετολικού, έτσι. Ούτε κακή ομάδα είναι, ούτε κακό προπονητή έχει. Ο Δένας είναι καλός προπονητής. Από εκεί και πέρα, όταν σε πάρει κάτω βόλτα, είναι δύσκολο να σηκώσει κεφάλι. Σήμερα με τον Ατρόμητο κατάφερε και ισοφάρισε. Θα μπορούσε να έχει χάσει. Έμεινε με 10 παίχτες ο Ατρόμητος. Αυτό τον βοήθησε. Είναι όμως από τα πρώτα φαβορί για την τελευταία θέση πλέον. Δεν είναι τόσο απλό να ξεφύγει φέτος ο Πανετολικός από τον υποβιβασμό. Εγώ ελπίζω και θέλω ο Πανετολικός να παραμείνει στην κατηγορία, γιατί αξίζουν ομάδες σαν τον Πανετολικό να βρίσκεται. Αξίζει και η επένδυση που κάνει ο πρόεδρός του στα γήπεδα, στα βοηθητικά. Είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην μπορεί να αρθροποδήσει. Αλλά πλέον είναι σε δύσκολα μονοπάτια, τα περιθώρια στενεύουν. Εντάξει, είναι ο Πανετολικός, είναι η Λαμία, είναι η Λάρισα. Εντάξει, έχει είναι κάποιες ομάδες που μπορεί να αφήσει από κάτω ο Πανετολικός. Είναι όμως και αυτός. Μάλιστα, είναι και ο Πανετολικός, έχεις δίκιο. Και Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ή πρωταθλητής, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συζητηθεί οποιαδήποτε ομάδα που ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ αδύνατον. Ο Ολυμπιακός είναι σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι από το δεύτερο και κάτω θα πρέπει να συζητάμε. Διέλυσε και τον ΠΑΟΚ, έτσι, στην προηγούμενη αγωνιστική. Από τη στιγμή που κερδίζει τον ΠΑΟΚ 3-0, την ΑΕΚ, άλλα τόσα, βλέπεις δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μόνο ο Παζιάννα τον δυσκόλεψε, ναι, τον Ολυμπιακό, ναι, και γι' αυτό παρηγύριζαν λες και κέρδισαν τη Ρεάλ. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Αλέκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για απόψε. Το μόνο που μπορώ να σου πω... Να κλείσουμε ξανά με το παιχνίδι. ΠΑΣ Ατρόμητος, το Κυριακάτικο, ναι. Κάνοντας μια εκτίμηση του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, θα σου πω ότι η πορεία του Παζιάννα μόνο κακή δεν μπορεί να θεωρηθεί. Αυτό που λέγαν κάποιοι ότι δεν κερδίζει, αν δεις το βαθμολογικό πίνακα και τις νίκες που έχει κάνει, μάλιστα, ο Παζιάννα, από την 7η θέση και κάτω, οι τρεις ομάδες έχουν κάνει 5 νίκες και ο Παζιάννα έχει κάνει 4. Θα μπορούσαμε 4. Με την αγωνιστική εικόνα που δείχνει η ομάδα, γιατί ο Γιαννίκης έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό
ποδοσφαιρικό σύνολο. Θα μπορούσαμε με αυτό το ποδοσφαιρικό σύνολο, με αυτό το προπονητή, να πάρουμε κάποιους βαθμούς ακόμη. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι και λες δεν πήραμε πολλούς βαθμούς. Αρκετούς βαθμούς έχουμε πάρει. Απλά θα μπορούσαμε με αυτή την ομάδα που φτιάξε ο Γιαννίκης να τσιμπήσουμε περισσότερους βαθμούς. Αυτό είναι. Πρόβλημά μας ήταν το ότι παίζουμε εξαιρετική μπάλα, αλλά από χαρακτηριστικά ατομικά λάθη χάναμε βαθμούς. Χθες η ομάδα ήταν άριστη καθόλου. Τόσο από τους ποδοσφαιριστές που ανταποκρίθηκαν όλοι, φάνηκε ότι έχουμε ποδοσφαιριστές και από τον πάγκο που μπορούν και αυτοί να παίξουν εισάξια και ισότιμα. Άρα μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός πλέον, και αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Και ένα προπονητή που, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κόσμο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δώσ' μου ακριβές αποτέλεσμα για το παιχνίδι της Κυριακής στους Ζωσιμάδες του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Ατρόμητο. Θέλω ακριβές αποτέλεσμα. Αν ο ΠΑΣ Γιάννενα καταφέρει και σκοράρει και του φύγει το άγχος το πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ένα 2-0 θα είναι το ιδανικότερο και ουσιαστικά θα είναι και η εικόνα που θα δείχνει τη διαφορά των δύο ομάδων. Πάμε μετά την Τετάρτη για το κύπελλο με τον Ατρόμητο. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είναι δεδομένο, γιατί ουσιαστικά ο σκοπός και ο στόχος του ΠΑΣ Γιάννενα είναι το πρωτάθλημα. Αλλά εάν τον κερδίσουμε και την Κυριακή, δεν θα τον κερδίσουμε μετά και στην Αθήνα. Θα ξαναχάσουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Και μέσα σε ένα Περιστέρι που έχει πολύ καλύτερο αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να επιτύχουμε.